ελληνικό κράτος. Βεβαίως η συγκυρία το έφερε και το επιστέγασμα αυτού του πολιετούς διαλόγου έρχεται σε μια στιγμή όπου έχει ξεκινήσει ο διάλογος για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Με αφορμή λοιπόν αυτό, διαβεβαίωσα σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και τις σεβαστούς Μητροπολίτες που τον συνόδευαν ότι η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα οι αλλαγές που αφορούν στο άρθρο 3 έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν τον διακριτό ρόλο της Εκκλησίας, ενισχύοντας την αυτονομία της, αναγνωρίζοντας όμως παράλληλα τη σημαντική, μοναδική θα έλεγα προσφορά της στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού κράτους. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που και ο Μακαριότατος έθεσε δημόσια χθες για την θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους και τι εννοούμε με αυτήν. Η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενών μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, αφετέρου δε εγγυάται τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και προφανώς αυτή η αρχή δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας και ούτε βέβαια, και θέλω αυτό να το τονίσω με την ευκαιρία, ας με επιτραπεί μακαριότατε, ούτε βέβαια έχουν και καμία βάση όσα αστεία, κωμικοτραγικά θα έλεγα, έχουν ορισμένοι ψευδός και σκοπίμως διαδώσει τις τελευταίες μέρες περί επικείμενης δήθεν αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη όποιος διάλογος διεξάγεται και όποιες διαφορετικές απόψεις να διεξάγονται επί τη βάση της πραγματικότητας και όχι επί τη βάση διάδοσης ψευδών ειδήσεων περί προθέσεων που δεν υπάρχουν. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι η διακήρυξη της θρησκευτικής ουδετερότητας στο Ελληνικό Σύνταγμα είναι εκεί, προκειμένου να υπογραμμίσει ότι το ελληνικό κράτος θα είναι ο εγγυητής της θρησκευτικής ελευθερίας του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό. Όμως, όπως γνωρίζετε, ο διάλογος με την Εκκλησία της Ελλάδος ήταν και είναι πάντα ειλικρινής από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και επικοδομητικός και δημιουργικός και θα είναι διαρκής. Ακούμε τις απόψεις της Εκκλησίας με σεβασμό, ακούμε και τις επιφυλάξεις της και όπως θέλω να πιστεύω πράττει και το σύνολο σχεδόν των κομμάτων και των εκπροσώπων του λαού μας στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όλοι μαζί λοιπόν θα λάβουμε υπόψη τις σκέψεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του διαλόγου που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει για τη διαδικασία της αναθεώρησής του. Θέλω να κλείσω λέγοντας πως έχω την αίσθηση πως σήμερα πράγματι γίνεται ένα ιστορικό βήμα. Όλα τα ιστορικά βήματα προς τα μπρος απαιτούν όραμα, απαιτούν θετική διάθεση, διάθεση να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Αρχιεπίσκοπο που μου έδωσε τη δυνατότητα αυτά τα 3,5 χρόνια να έχω έναν διαρκή και ειλικρινή διάλογο μαζί του, όχι πάντοτε συμφωνώντας, αλλά που μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω τις θέσεις και τις σκέψεις και τα πιστεύω του. Θεωρώ πως κάθε βήμα προς τα μπρος βεβαίως δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Αλλά πιστεύω επίσης ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που δημιουργούμε αλλά και από τις προθέσεις
και από αυτό που εκπέμπουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση και αυτή η συμφωνία εκπέμπει άλλο σεβασμό, άλλο κατανόηση, αγάπη και αν μου επιτρέπετε εκπέμπει την πρόθεσή μας να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, σεβόμενοι ο ένας τον άλλο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο και την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να του δώσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να σας πούμε ένα βαθύτατο ευχαριστώ. Η συνοδεία μου και εγώ, μαζί μου έχω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, που είναι συνοδικό μέλος και είναι εκπρόσωπος επί του τύπου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων έμπειρων κληρικών και με πολλή δραστηριότητα και, μη γελάσετε, το τσάρο της οικονομίας μας, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε σε αδιέξοδο. Τον πήρα λοιπόν μαζί μου σήμερα και διότι είναι αρμόδιος στο χώρο μας, αλλά και να του δώσουμε λίγα φτερά. Κάθε μέρα μου παραπονείται ότι δεν πηγαίνουμε καλά οικονομικά. Και διρωτώ με, σε ένα κράτος, σε μια πολιτεία, σαν την πατρίδα μας, που όποιον και αν ρωτήσεις, αν η Εκκλησία έχει χρήματα, αν είναι πλούσια ή φτωχιά, θα πούνε η θησαυρή είναι αμύθιτη. Και απορεί κανείς πώς. Πράγματι, αν πάρουμε το κάθε περιουσιακό μας στοιχείο χωριστά και όλα μαζί τα συγκεντρώσουμε, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο μύθο. Αν όμως δούμε βαθύτερα το θέμα και θα διαπιστώσουμε και να διαπιστώσουμε ότι είναι μια περιουσία που μοιάζει με ένα κάρβουνο που το έχει βάλει κάτω, κάπου, δεν δίνει καρπό. Γιατί έχει τόσα βαρύδια, έχει τόσες προκαταλήψεις, έχει τόσες δυσκολίες, ώστε διαπιστώνεις ότι είναι ανώφελη αυτή η περιουσία. Προσπάθησε